Μιχάλη, εντάξει, μια χαρά πήγε. Όλα καλά, όλα καλά. Ωραία, ωραία. Ο Μιχάλης με φόβησε λίγο στην πρόβα όταν του είπα για το κομμάτι. Γιατί το πήρε και μου λέει: καλά, θα το κάνω διαφορετικό. Θα του λέω: προσεχέ. Εσύ το είπε, θα το πει ήσυχα το κομμάτι. Λες ήσυχα. Του είπα: ναι, θες το ήσυχα, μην κάνει υπερβολές, μην κάνει τρελά πράγματα. Γιατί το αγαπάει πολύ σαν κομμάτι. Και μου λέει: πω από εδώ θα κάνω. Του λέω: προσπάθησε να είσαι συνεπής στο τραγούδι. Και από εκεί και πέρα να κάνεις και δικά σου πράγματα να τα προσθέσεις. Εμένα μου άρεσε πολύ, Μιχάλη. Δεν είχε αυτό που άκουσα καμία σχέση με την πρόβα, που με άγχωσες λίγο. Και λιτά. Το ευχαριστήθηκα. Θες να μιλήσουν λίγο μόνο για τους άλλους. Χαίρομαι. Γιώργο. Δημήτρη, δεν πάνε να λάβει λίγο θέση του Γιώργου, γιατί... Ναι, τι συμβαίνει. Μπορεί και να είναι. Εγώ αυτό μπορώ. Για πες, Αντώνη, για πες. Να σου δώσω το λόγο. Για σε καλά. Έλα, Δέσποινα. Δέσποινα, κάνε. Εντάξει. Τώρα. Εντάξει, Δέσποινα. Για λίγο. Εντάξει, τώρα. Τι τιμές έχω, σήμερα. Υψηλές. Λοιπόν, παρακαλούμε κύριε Ρέμου να σας ακούσουμε. Ποιον? Να ακούσουμε την άποψή σας. Καταρχήν πρέπει να πω ευχαριστούμε ότι... πολύ. Κώστα, Χρήστο. Τέλος. Ήθελα τόσα χρόνια να το κάνω αυτό. ο Γιώργος έχει έχεις μια φωνάρα σαν του έχει λίγο ζαλιστεί. Ακούς, Αντώνη, τι λέω. Λέω ότι ο Γιώργος ζαλίστηκε λίγο, αισθάνθηκε μια αγαπησία. Ζαλίστηκε με αυτά που φοράς στη Δέσποινα, εντάξει. Γι' αυτό ανέβηκα. Έρχεται σε λίγο. Μπορείς να μιλήσεις τελευταίος. Πάμε, Χρήστο, να μας πεις εσύ λίγο για τον Μιχάλη. Εγώ. Βανδύ, άκου να σου πω κάτι. Ό,τι και να κάνεις, δεν πρόκειται να πάρεις θέση του Γιώργου. Έτσι. Μην γίνεις τα νυχάκια σου για παρουσιάστρια. Άστα αυτά, τελειώσαμε. Ηθοποιός είσαι. Τραγουδίστρια είσαι, εντάξει. Σόγουμαν είσαι. Και παρουσιάστρια. Ρούχα. Φεύγεις από το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες, Χριστό. Σπανακόπιτες. Σπανακόπιτες. Και ψωμί. Και ψωμί ζυμώνω. Και πίτες φτιάχνω. Και τι άλλο, και ρούχα και τα. Πες, Χρήστο, σε παρακαλώ, μην φεύγουμε από το θέμα. Είσαι απολαυστική. Εγώ δεν θέλω να σταματήσεις να μιλάς. Δεν θέλω να μιλήσω. Δηλαδή, έλα, δεν θα αυτό, αυτό που γίνεται τώρα. Όχι, θα βγει ο Γιώργος και θα το πω, να ξέρεις. Εντάξει, Μιχάλη, καλώς.